Καλώς ορίσατε στο Αποκόρονα και στο Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου. Ξεκινάμε από το Αποκόρονα γιατί από χρόνια σε ένα καταπληκτικό μέρος, κατά πράσινο και ιστορικό βέβαια. Δεν είναι εδώ και ο Δήμαρχος, θα μας τα πει αργότερα. Η σημερινή συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσου Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία βέβαια με το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου, το οποίο δεν εμπλέκει την συνεργάνωση, αλλά στηρίζει την προσπάθειά μας. Αποσκοπεί στο να γίνει μια συζήτηση με τους επαγγελματικούς φορείς, με τις επαγγελματικές ενώσεις του κλάδου των ημερήσεων επαρχιακών εφημερίδων, οι οποίες κλήθηκαν να συμμετέχουν σε αυτή τη συνάντηση, κάνοντας μια προσπάθεια να φέρουμε τα διοικητικά του συμβούλια, αλλά χωρίς να περιορίσουμε αυτή την συνάντηση μόνο σε συνάντηση διοικητικού συμβουλίου. Είναι δηλαδή ανοιχτή και σε άλλες συλλογικότητες, αλλά και σε άλλες εφημερίδες μεμονωμένες, οι οποίες πιθανά να μην καλύπτονται και από τις διάφορες εκδοχές. Να ευχαριστώ τη σειρά μου στον Αποκόρονα, στην ημερίδα αυτή, νομίζω είναι πολύ σημαντική και πιστεύω να τα συμπεράσματα να είναι χρήσιμα για όλους. Και δίνω με το λόγο στον κύριο Χαράλα Κουκιανάκη, τον Δήμαρχο Αποκόρονα, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Γερκέ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζομαι στον όμορφο και φιλόξενο Αποκόρονα. Μια βόλτα να κάνει κανείς, αν και βρισκόμαστε σε νησί, θα καταλάβει γιατί είναι όμορφος και φιλόξενος. Θα δει τα βουνά, μια απέραντη οροσειρά, τη Μαδάρα όπως τη λέμε εμείς στα Λευκά Όρη. Θα δει τη μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης, τη λίμνη του Μπουρνά. Θα δει τα μοναδικά ποτάμια στην Κρήτη γιατί τα άλλα είναι χύμαροι. Θα δει τη μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης, την παραλία του Αλμυρού, 11 χιλιόμετρα. Θα δει δάση, αν πέσει δηλαδή κανείς το χειμώνα, στο κέντρο του Αποκόρονα, με ένα λεξίδωτο, θα νομίζει ότι βρίσκεται σε πυρετική χώρα. Εάν πέσει το καλοκαίρι, θα νομίζει ότι βρίσκεται σε νησί. Είναι λοιπόν ένας τόπος που τα συνδυάζει όλα. Αυτό τον τόπο λοιπόν εμείς το διαφημίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που είναι η φιλοξενία μας. Παντρεύομαι δηλαδή την ομορφιά του τόπου που πλούσια ο Θεός την έδωσε στον Αποκόρονα με την κουλτούρα μας, τη γαστρονομική, με την φιλοξενία μας. Σας καλωσορίζομαι λοιπόν όλους εσάς και εκπροσώπους των εφημερίδων, των επαρχιακών εφημερίδων, και λέμε να σας δίνει ο Θεός δύναμη στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που βιώνουμε, να μπορέσετε να αντέξετε γιατί σας έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Γενικέ, θεωρώ ότι τα τελευταία αυτά μετερίζια της ειδησιογραφίας που ακόμα αντέχουν στην Ελλάδα θα πρέπει να τα στηρίξετε με όλες τις δυνάμεις. Είναι αδιανόητο παραδοσιακά μέσα τα οποία υπάρχουν και στα Χανιά να κλείνουν. Είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να στηρίξουμε προσπάθεια ανθρώπων που πολλάκι βάζουν χρήματα από την τσέπη τους προκειμένου να δώσουν αυτή την ειδησιογραφία, να ενημερώνουν τον κόσμο. Ξέρετε, εάν πέσουν αυτά τα μετερίζια της ειδησιογραφίας, θεωρώ ότι αυτόματα είναι σαν να καταλείπεται η... Εμείς λέμε η ενδοχώρα επειδή είμαστε έξω από τα Χανιά. Να καταλάβουμε κατευθείαν στην ουσία του αντικειμένου για το οποίο βρεθήκαμε εδώ. Καθώς παρά την οικονομική κρίση, εγώ ανέκαθεν και ο δημοσιογραφικός κόσμος πιστεύαμε πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ένα τύπο βιώσιμο, ανεξάρτητο, μαχητικό, αξιόπιστο, και δεν θα εξαιρέσω το κέντρο, αλλά δεν θα κάνω εκτόσεις στην περιφέρεια. Πάντοτε όμως, υπό το πρίσμα ανάλογων περιστάσεων, όλοι καλούμαστε και με τη σημερινή συγκυρία να προβούμε σε ορισμένες διαπιστώσεις. Διότι από εκεί ξεκινάμε, κύριε Γενικέ, παρόλο που είστε από εκείνους που πιστεύουν ότι να δούμε τι γίνεται παρακάτω. Εγώ είμαι από εκείνους που λέμε ότι αν δεν δούμε γιατί φτάσαμε εδώ, δεν έχει παρακάτω. Λοιπόν, τι διαπιστώνουμε? Πως οι ιδιοκτήτες δεν τολμούν, λέμε.
η πολιτεία δεν θεσπίζει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα θέτει επαρκείς προϋποθέσεις ικανές για να υπάρξουν βιώσιμες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο που θα βάλει τέλος στο φαινόμενο της πολυδιάσπασης των μέσων ενημέρωσης στην επαρχία ή να θέτει εκείνες τις εγγυήσεις που να εξασφαλίζουν θέσεις απασχόλησης, αμοιβές εργαζομένων, που θα ασφαλίζουν και θα τηρούν τους κανόνες της δεοντολογίας. Καλημέρα σας, ευχαριστήσω. Να σας καλωσορίσω και εγώ στην ημερίδα που διοργανώνει το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μνημονίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα περιφερειακός τύπος σύγχρονης στάσης, προκλήσεις και προοπτικές. Για μένα σήμερα, εγώ δεν έχω έρθει σήμερα ούτε να κάνω εξαγγελίες, ούτε να σας πω παχαία λόγια και μεγαλοστομίες. Νομίζω ότι όλοι έχουμε χορτάσει από αυτό. Έχω έρθει για να ακούσω περισσότερο αυτό το οποίο αποτέλεσμα διακυβεύεται μέσα σε αυτό το συνέδριο, δηλαδή οι σύγχρονες τάσεις, ποιες είναι οι προκλήσεις, αλλά και ποιες είναι οι προοπτικές. Διότι θα συμφωνήσω και εγώ και με την κυρία Κατσαμά, όντως, ιδιαίτερα στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, αυτό το οποίο αποπνέει αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας που περνούμε, είναι πραγματικά, δεν είναι μια καλή εικόνα. Έχουμε πολύ μεγάλο μέγεθος και εργασιακό σχέσιο, χαμηλή ποιότητα σε εργασιακές σχέσεις, μεγάλη ευελιξία, αλλά κυρία Κατσαμά, έχουμε και πολλούς εργαζόμενους δημοσιογράφους στο διαδίκτυο που δεν τους καλύπτουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και ακόμη δεν έχουν ανοίξει τις πόρτες τους σε αυτές.